Είμαστε στην Κοβεντάριο Βιβλιοθήκη Κοζάνης, στην έκθεση της Μύρδιδος και είναι μεγάλη μου η χαρά που η Κοβεντάριος φιλοξενεί τη μικρή Αθηναία και αυτή την περίοδο έχουμε δύο εκθέσεις σε αυτή την εμβληματική και θαυμάσια βιβλιοθήκη, η έκθεση της Μύρδιδος και η έκθεση της Πινακοθήκης και Κλειτοθήκης της Μύρδιδος που είναι μνήμες και μορφή Μύρδιδος. Η Μύρδιδος είναι ένα κοτσάκι του 5ου αιώνα. Βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που γινόταν στον κεραμικό για τη δημιουργία του μετρότυπου σταθμού του κεραμικού και ήταν στον ονοματικό τάφο που ήταν και άλλοι Αθηναίοι περίπου 150. Είναι αυτός ο μεγάλος λάκκος που έχει περιγράψει και ο Θουκυπίδης που οι Αθηναίοι έθαβαν άτακτα τους συμπατριώτες τους κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Βρέθηκε το κρανίο της Μύρδιδος μέσα στο μεγάλο αυτό τάφο λάκκο μαζί με 150 άλλους σκελετούς. Από αυτό το λάκκο εμείς πήραμε το κρανίο της Μύρδιδος. Ήταν ένα κρανίο πολύ έτσι, θα έλεγα, σημαντικό γιατί βρέθηκε να είναι ατόφιο και με παιδικά δόντια και ξεκινήσαμε την ανάπλασή της. Δεν είναι μόνο βέβαια η ανάπλαση της Μύρδιδος, είναι και η μεγάλη εργασία που κάναμε για να βρούμε τον επιλογικό παράγοντα του μεγάλου λίμνου των Αθηνών, που είναι ο τυφλός κρητός. Αυτή την περίοδο, στην Κοβεντάριο, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με 9 εκδηλώσεις, οι οποίες είναι, θα έλεγα, αρκετά πρωτοποριακές για ένα μουσείο, και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για μουσείο, μιλάμε για μια βιβλιοθήκη, 9 εκδηλώσεις, οι οποίες κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερη και απευθύνεται σε παιδιά και σε μεγάλους. Σήμερα είναι οι δύο κλήφτες καθηγητές της Αρχιτεκτονικής και της Σχολής Καλλιτεχνών, κ. Ανδρέα Καλακαλά και Φίλιππου Καλαμάρα αντίστοιχα, από τις σχολές Αθήνας Αρχιτεκτονική και της Σχολής Καλλιτεχνών Φλόρινας. Και θα συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες με την γιορτή των 100 χρόνων που θα γίνει και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, καθώς επίσης και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, που θα έχουμε την έκθεση μέσα στην έκθεση. Δηλαδή, θα είναι η έκθεση του γραμματοσύμου της Μύρδιδος μαζί με την έκθεση του νομίσματος της Μύρδιδος και του κοσμήματος της Μύρδιδος. Αυτή θα είναι μια μικρή έκπληξη για τους κατοίκους της Κοζάνης.